θα σε δροσίσω με τους νέους βιολειτουργικούς φυσικούς χυμούς φρούτων που θα περιέχουν προβιωτικά βακτήρια και άλλα βιολειτουργικά συστατικά όπως ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και βιταμίνη D. Και όλα αυτά ετοιμάζονται, φτιάχνονται, είναι ένα έργο το οποίο έχει αναλάβει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μίλησε μαζί μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων και διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Κώστας Κουτσουμανής. Να ακούσουμε τι μας είπε. Αυτό είναι ένα ερευνητικό έργο στο οποίο ο στόχος είναι να αναπτύξουμε κάποια σκευάσματα ενφυλακωμένων προβιωτικών. Τα προβιωτικά είναι κάποια μικρόβια τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι κάνουν καλό στην υγεία του ανθρώπου. Κύριε Κουτσουμανή, πού κάνουν καλό στην υγεία μας τα προβιωτικά? Τα προβιωτικά είναι ζωντανοί οργανισμοί που έχει διαπιστωθεί ότι συμπληρώνουν ή και ενδυναμώνουν τη χλωρίδα του εντέρου με αποτέλεσμα να προάγουν την υγεία. Είναι μια πολύ παλιά ιστορία, έχει βρεθεί από πολύ παλιά, από για παράδειγμα τον Μέτσνικοφ, ο οποίος βρήκε ότι στη Βουλγαρία κάποιοι άνθρωποι που καταναλώνουν πολύ γιαούρτι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία. Έτσι το πρώτο προβιωτικό είναι το γνωστό Lactobacillus bulgaricus που χρησιμοποιούμε και εδώ εμείς στο ελληνικό γιαούρτι. Οπότε υπάρχουν πλέον σοβαρές ενδείξεις ότι τα προβιωτικά κάνουν πάρα πολύ καλό στην υγεία του ανθρώπου. Ο στόχος λοιπόν είναι να αναπτύξουμε τέτοια προϊόντα για τους φυσικούς χυμούς. Το πρόβλημα όμως με τους φυσικούς χυμούς είναι ότι επειδή το περιβάλλον μέσα στους φυσικούς χυμούς είναι στρεσογόνο για αυτά τα βακτήρια, είναι όξινοι, έχουν χαμηλό pH δηλαδή, οι χυμοί αυτοί, δεν μπορούν να επιβιώσουν κανονικά τα προβιωτικά εκεί. Γι' αυτό και θα κάνουμε κάποιες επικαλύψεις, κάποιες κάψουλες δηλαδή με φυσικά συστατικά, οι οποίες κάψουλες θα προστατεύουν τα προβιωτικά μέσα στο χυμό. Και στη συνέχεια θα διαλύονται μόλις στο στόμα με στόχο να έχουν τη δράση που θέλουμε στον ανθρώπινο οργανισμό. Έχουμε και μια βιομηχανία χυμών μέσα στο consortium, η οποία θα τα εφαρμόσει και στην πράξη. Και επιπλέον έχουμε και ένα εργαστήριο το οποίο θα κάνει και κλινικές μελέτες για αυτά τα προβιωτικά, για αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή θα παραχθούν αυτά τα προϊόντα. Στο τέλος του προγράμματος που είναι το Δεκέμβριο 2023, ο στόχος είναι να έχουμε τέτοια προϊόντα τα οποία μπορούν να βγουν στην αγορά. Άρα μιλάμε για φυσικούς χυμούς φρούτων, οι οποίοι θα είναι, το λέω με απλά λόγια, εμπλουτισμένοι με προβιωτικά βακτήρια. Δεν είναι μόνο με προβιωτικά, είναι και άλλα λειτουργικά συστατικά, όπως ωμέγα 3 λιπαρά οξέα ή και βιταμίνη D. Αλλά κυρίως είναι τα προβιωτικά που είναι ο στόχος μας. Τα οποία τα λαμβάνουμε τώρα σε μορφή βιταμίνης ή από άλλα προϊόντα, ενώ τώρα θα μπορούμε να τα καταναλώνουμε με έναν χυμό. Ακριβώς. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τα προϊόντα αυτά, τους χυμούς δηλαδή, τα οποία ξέρετε είναι για παρεξηγημένα προϊόντα γιατί λόγω των ζαχάρων που έχουμε, να βελτιώσουμε λοιπόν αυτά τα προϊόντα έτσι ώστε να τα κάνουμε καλύτερα για την ανθρώπινη υγεία. Αυτός είναι γενικός ο στόχος του έργου και φυσικά να αυξήσουμε και την ανταγωνιστικότητα αυτών των προϊόντων. Σε αυτό το έργο συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που θα κάνει τις κλινικές μελέτες και μία εταιρεία που θα κάνει την πλωτική εφαρμογή που είναι η ΑΣΠΙΣ, μια μεγάλη εταιρεία χυμών. Και πότε πιστεύετε ότι θα τα έχουμε κι εμείς στο ψυγείο μας? Αυτά στο τέλος του έργου, δηλαδή περίπου μιλάμε για τον Δεκέμβριο του 2023. Βιολειτουργική φυσική χυμή φρούτων με προβιωτικά βακτήρια και άλλα βιολειτουργικά συστατικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.